κάνουμε αυτή την παρέμβαση, γιατί αναπαράχθηκε με μια δόση εγκυρότητας και επισημότητας από την εκπομπή σας, ναι, ναι, μια προβοκατόρικη είδηση, ναι, την οποία έφερε στην επικαιρότητα, την έβγαλαν εδώ οι συγκεκριμένες πλειοψηφίες, ο κύριος Κουτσούκης και ο κύριος Παναγόπουλος, ναι, που παρουσιάζουν τους εργαζόμενους αντιπρόσωπους ως φραμπούκους, με λοστάρια, που μπήκανε μέσα σε ένα ξενοδοχείο, κάνανε καταστροφές, κάνανε ζημιές. Ωραία, κύριε Μαυροκέφαλε, για πείτε μας λοιπόν εσείς τώρα που σας έχουμε εδώ, γιατί βλέπουμε και πλάνα, έτσι. Η εικόνα τη δείχνει, μπορείτε να μας την περιγράψετε. Τα ίδια αυτά τα πλάνα επιβεβαιώνουν ότι ο συγκεκριμένος συνδικαλιστής που στοχοποιείται δέχεται επίθεση από 5 άτομα. Αυτό επιβεβαιώνεται από την εικόνα και από το βίντεο. Ναι. Όπως επίσης και η απρόκλητη επίθεση που δέχτηκαν από μπράβους και από νόθους αντιπροσώπους οι αντιπρόσωποι εργατικών κέντρων και ομοσπονδιών. Η εικόνα είναι πασιφανής. Είναι η εικόνα αυτή τώρα, είναι η εικόνα αυτή για να κάνει το γύρο όλης της Ελλάδας και το ξαναλέμε, και κύριε Μαυροκέφαλε. Θα μου επιτρέψετε να συμπληρώσω ότι κάθε δημοσιογραφική εκπομπή εδώ και 2 μέρες θα έπρεπε να ασχοληθεί περισσότερο με την απαγόρευση που επέβαλε αυτή η συνδικαλιστική μαφία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να καλύψουν το συνέδριο θέλοντας να κάνουν τις παγαποντιές τους στα κρυφά. Να ασχοληθεί με το γεγονός ότι τώρα, εμείς και στην προηγούμενη συνεδρίαση είχαμε ανοιχτά μικρόφωνα και εικόνα για να ακούσουμε. Κύριε Μαυροκέφαλε, τη φωνή σας την ακούτε 2 φορές. Τη δική μας τη φωνή την ακούτε έστω 1 για να υποβάλουμε ερωτήματα. Να υποβάλλετε ερωτήματα φυσικά, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ποια είναι και η εικόνα. Και να συζητήσουμε και τα ερωτήματά σας. Ναι, αλλά ξεκινάτε με κατηγορίες ότι δεν σας δίνουμε το λόγο. Μόνο και μόνο που είστε αυτή τη στιγμή και κάνετε παρέμβαση, προφανώς σας δίνετε ο λόγος. Αυτό διαψεύδεστε. Θέλουμε λίγο να μας εξηγήσετε, γιατί εμείς βλέπουμε μια εικόνα όπου εδώ γίνονται επεισόδια και έχουν πιαστεί στα χέρια οι άνθρωποι. Προφανώς δεν είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε ακριβώς τα πρόσωπα όπως μας τα περιγράφετε εσείς. Αλλά εδώ διαβάζουμε και πείτε μας αν είναι έτσι, ότι μια ομάδα του ΠΑΜΕ μπήκε στη συνεδρία στη συγκεκριμένη. Και προφανώς αντιδρώντας σε κάποια θέματα τα οποία έχετε το λόγο εδώ να μας τα αναφέρετε, αλλά πείτε μας τι συνέβη τελικά και καταλήξαμε με τραυματίες. Και τι κάνατε εσείς στο νησί? Δεν υπάρχει. Εμείς είμαστε αντιπρόσωποι. Ήρθαμε εδώ να πάρουμε μέρος στο συνέδριο της ΓΕΣΕ και επί 2 μέρες μας απαγορεύεται να μπούμε στο χώρο που θα γίνει το συνέδριο και στο οποίο μάλιστα και ξενοδοχείο και θα μέναμε. Και μάλιστα αυτό το καταγγείλαμε επώνυμα ήδη από προχτές στην αστυνομική διεύθυνση της Ρόδου. Όταν λοιπόν επί 2 μέρες ο συνεδριακός χώρος είναι περιφρορούμενος από σεκιουριτάδες και μπράβους, απαγορεύεται να μπουν εργαζόμενοι, απαγορεύεται να μπουν αντιπρόσωποι, απαγορεύεται να μπουν δημοσιογράφοι, όπως κατήγγειλε και η ΕΣΥΑ. Και όταν επιχειρείται να στηθεί μια κάρτα στα κρυφά, πραγματικά στα κρυφά, χωρίς να πάρει χαμπάρι κανένας, για να νομιμοποιήσει μέσα εργοδότες και νόθους, πήραμε την απόφαση, συντεταγμένα, ειρηνικά και πειθαρχημένα, και μπήκαμε στον χώρο του ξενοδοχείου. Και μετά από πολλή ώρα. Από πού μπήκατε? Από την πόρτα. Από την πόρτα, δεν έγινε κάποια παραβίαση, λέτε εσείς δηλαδή? Από την πόρτα. Υπάρχει εδώ πέρα, άμα δείτε τη γεωγραφία του χώρου. Από ανοιχτή πόρτα. Ανοιχτότατη. Δείτε εδώ από την είσοδο και το φυλάκιο του δρόμου που μπήκαμε κανονικά μέχρι την είσοδο του ξενοδοχείου είναι 100 μέτρα. Που προχωρήσαμε και περπατήσαμε και μπήκαμε από την πόρτα. Αυτοί που τραυματίστηκαν, πώς τραυματίστηκαν? Δεν λέμε ότι τους τραυματίσατε εσείς. Ρωτάμε εσάς. Πώς πιαστήκατε στα χέρια? Πώς τραυματίστηκαν? Λέω λοιπόν ότι ενώ είχε περάσει μία ώρα και ενώ βρισκόμασταν κανονικά στο λόμπι του ξενοδοχείου και περιμέναμε να πάει 8 η ώρα, η ώρα που είχε προγραμματιστεί να εξαγγελθεί να γίνει το συνέδριο, δεχτήκαμε επίθεση απρόκλητη, στοχοποιούμενη, τραβήθηκαν βίντεο με στόχο να οικοδομηθεί μια προπαγάνδα η οποία θέλει να παρουσιάσει εμάς ως θύτες, ως τραμπούκους κτλ. Και αυτή τη συνδικαλιστική μαφία, όπως την ονομάζουμε εμείς, έχοντας επιβάλει αυτό το καθεστώς. Αυτό που μας καταθέτεται αυτή τη στιγμή είναι ότι αρνούνται το διάλογο στη ΓΕΣΕ και προσπαθούν να αποκλείσουν τη δική σας τη φωνή. Το διάλογο στη ΓΕΣΕ τον έχουν αρνηθεί εδώ και 1 μήνα. Όταν δεν συνεδρίασαν τα αρμόδια από το καταστατικό όργανα για να πούνε ποιοι αντιπρόσωποι είναι νόμιμοι, ποιοι αντιπρόσωποι είναι νόθιοι, ποιοι αντιπρόσωποι είναι εργοδότης. Απέναντίας, έχουμε μια προσπάθεια de facto νομιμοποίησης όλης αυτής της κατάστασης.